Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Κόντρα τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς, εσάς τι σας μένει από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο? Μιλάμε για μια νέα πολιτική φάση που ξεκινά ή απλώς ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος? Καθόλου. Είναι αυτό που έπρεπε να γίνει αμέσως μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Είναι αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης πλέον ή έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης συγκεκριμένα και αποτελεσματικά. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, ότι πλέον η χώρα βρίσκεται σε μια νέα οικονομική φάση, μπορούμε πλέον να ανασάνουμε και αυτό πρέπει να περάσει στη τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη. Και νομίζω ότι και αυτό που ανακοινώθηκε με την επιδότηση του ενοικίου και το γεγονός ότι πλέον πάμε σε μια ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια και το γεγονός ότι έρχονται οι 120 δόσεις, ιδιαίτερα θα έλεγα για τα ασφαλιστικά ταμεία, θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για πάρα πολλούς από τους ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως. Άρα έρχονται οι 120 δόσεις, σας ρωτάω γιατί τα ακούμε εδώ για και καιρό. Για τα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, έρχονται πολύ σύντομα και έχει ανακοινωθεί ήδη και από την κυρία Αξιόγλου και θα είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ρυθμίσεις και πολύ σημαντικές οι μειώσεις που θα υπάρξουν προκειμένου να δώσει ανάσα. Ξέρετε, μιλάω με πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται στη φάση της σύνταξης και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη διότι έχουν ένα σημαντικό χρέος το οποίο δεν μπορούν να το ρυθμίσουν. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα. Πρέπει να ομαλοποιηθεί η αγορά, πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν και νομίζω ότι και με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που έγινε ήδη, με την μείωση τη μεσοσταθμική του ένφια κατά 10% και άλλο 20% την επόμενη χρονιά, είναι ρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε στην ανάπτυξη, βοηθάνε στην οικονομία, βοηθάνε στην επιχειρηματικότητα. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι πολλοί κόσμος, επειδή είχε και έχει προσδοκίες, την έννοια της εξόδου από το μνημόνιο δεν την εννοούσε ως περισσότερες δόσεις για να πληρώνει τα χρέη του, αλλά περισσότερα έσοδα για να μπορεί να ξεμπερδεύει με τα χρέη του. Περισσότερα έσοδα θα έχουμε όλοι. Και ήδη περισσότερα έσοδα έχουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι μέσω της αποκατάστασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός. Το γεγονός ότι αρκετά επαγγέλματα εντάχθηκαν στις συλλογικές, επανήλθαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπήρξε μια σημαντική αύξηση των μισθωτών, των μισθών στους μισθωτούς πάνω από τον κατώτατο μισθό. Το επόμενο λοιπόν είναι ότι θα μπορέσουν αυτά τα χρήματα να πέσουν στην οικονομία. Ήδη φαίνεται ότι η ανάπτυξη είναι σημαντική για τη χώρα μας και επομένως θα κινηθεί η αγορά, διότι χρήματα που πέφτουν στον μικρομεσαίο, στον μικρό, στον μισθωτό, είναι χρήματα που θα πάνε κατευθείαν στην αγορά. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το οικονομικό κλίμα στη χώρα. Όταν έχουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε μια κοινωνία η οποία τις έχει περισσότερο από ανάγκη, αλλά δεν μιλάμε για αυτά και βλέπουμε ότι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα είναι όλη αυτή η πολιτική σύγκρουση με επίκεντρο τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πολάκη. Αυτό δεν σας προβληματίζει για τη συνέχεια? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι απεγνωσμένες οι προσπάθειες που κάνει η αντιπολίτευση και ο συστημικός τύπος που την υποστηρίζει να περάσει την ατζέντα σε ένα άλλο επίπεδο. Να μην μιλάμε για αυτές τις πρωτοβουλίες, να μην μιλάμε για αυτά που περιμένουμε να συμβούν, για την βελτίωση του οικονομικού κλίματος και ουσιαστικά να πετάνε λάσπη. Όμως ακόμα και γι' αυτό έχουμε ένα υπουργό ο οποίος αναγκάζεται να πάρει ένα δάνειο για να μπορέσει να τα βγάλει, όπως είπε ο ίδιος, πέρα. Ξέρετε κάτι, πολλοί από τους υπουργούς των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν χρειάζονταν να πάρουν δάνειο για να τα βγάλουν πέρα. Είχαν τη Siemens, για παράδειγμα, να παίρνουν το 2% από οποιαδήποτε project και μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα πλουσιοπάροχα. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, γιατί εμείς έχουμε ταχθεί στην υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Έχουμε ταχθεί στο να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μας έχει.
όπως λέει και ο Παύλος ο Μπολάκης. Το πρόβλημα, κύριε Σαντορινιέ, είναι ότι αυτό που μόλις είπατε θα ήταν μια αποστομωτική απάντηση ως το μεσημέρι, ως το απόγευμα της Δευτέρας, που το μόνο που ξέραμε για υπόθεση Πολάκη ήταν το δημοσίευμα του πρώτου θέματος για το δάνειο. Όμως με την πρωτοβουλία του Υπουργού να πάρει τηλέφωνο τον Κεντρικό Τραπεζίτη και να γίνει μετά ό,τι έγινε τέλος πάντων, το θέμα ξαναβρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και φαντάζομαι ότι κάτι κάνει και ο Υπουργός για να μην μιλάμε για αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι εξέφρασε μία αγωνία, αλλά και ένα θυμό, αν θέλετε. Ναι. Ότι δεν μπορεί να ελέγχεται ένα δάνειο το οποίο είναι νόμιμο και τέλος πάντων να ελεγχθεί, αλλά να μην ελέγχονται δάνεια τα οποία ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν σκάσει. Για παράδειγμα, τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τα δάνεια γνωστών μέσων ενημέρωσης, τα οποία είναι θαλασσοδάνεια, και να μην ασχολείται κανένας με αυτά τα δάνεια. Όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με μια πολιτική δήλωση, με ένα δελτίο τύπου, με μια ανακοίνωση όπως κάνουν οι πολιτικοί και χωρίς τηλεφωνήματα, δημοσιεύματα, με συνομιλίες που φαίνονται σαν να είναι απομαγνητοφωνημένες. Προσέχω τι λέω. Φαίνονται Ακριβώς. σαν να είναι απομαγνητοφωνημένες. Ακριβώς. Εγώ δέχομαι αυτό που είπε ο Παύλος Σουμπολάκης, ότι δεν υπάρχει μαγνητοφώνηση της συνομιλίας. Το γεγονός ότι μπόρεσε να μεταφέρει με κάποιο τρόπο τη συνομιλία αυτή, εγώ θα έλεγα ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, η ουσία είναι αυτή, ότι ο Παύλος Σουμπολάκης, επειδή δεν τον έχει κανένας και κανένας δεν τον έχει χρηματίσει και δεν θα δεχόμασταν ποτέ κανένας από εμάς να χρηματιστεί, αναγκάστηκε να πάρει ένα δάνειο για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Πείτε μου εσείς, υπουργοί από άλλες κυβερνήσεις, τι είχαν κάνει, πώς είχαν συμπεριφερθεί και τι αποδεικνύεται σήμερα. Τώρα, σε σχέση με την οικονομία και με όλη αυτή την σύγκρουση που έχουμε ξανά με τον κύριο Στουρνάρα, σήμερα ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για υπερτιμημένους τεχνοκράτες που στο παρελθόν διαχειρίστηκαν την οικονομία και την έριξαν στα βράχια και τώρα ασχολούνται με παραπολιτικά κουτσομπολιά. Νομίζω μόνο το βιογραφικό του Κεντρικού Τραπεζίτη δεν είχε βάλει δίπλα. Και ως εκ τούτου θέλω να σας ρωτήσω, ανεξαρτήτως τώρα ποιος φταίει, αν ο κύριος Στουρνάρας παίζει παιχνίδια ή αν η κυβέρνηση τον στοχοποιεί για κάποιους λόγους, είναι προβληματικό ή δεν είναι για μια χώρα που προσπαθεί να διευθετήσει το θέμα των κόκκινων δανείων στις τράπεζες, προσπαθεί να περάσει ένα σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας με τον κόσμο, τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες να αγωνιούν, να μην μιλιέται για να μην πονάνε και σε σύγκρουση η κυβέρνηση με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Είναι ή δεν είναι προβληματικό? Ο καθένας οφείλει να παίξει το θεσμικό του ρόλο. Και ο καθένας πρέπει να παίξει το θεσμικό του ρόλο για να προστατεύσει την οικονομία αλλά και τους πολίτες αυτής της χώρας. Το ποιες είναι οι επιμέρους σχέσεις μεταξύ του Κεντρικού Τραπεζίτη και της κυβέρνησης δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζουν ρόλο σε αυτή την ιστορία. Πρέπει ο καθένας να πάρει τις πρωτοβουλίες και θα κριθεί ο καθένας από αυτά που θα κάνει. Επομένως πιστεύω ότι δεν το θεωρώ προβληματικό. Αυτό που θα θεωρήσω προβληματικό είναι να πάρθουν οι πολιτικές πρωτοβουλίες και κάποιος να πάει να τις σαμποτάρει. Έχετε τέτοια υποψία για τον κύριο Στουρνάρα? Το λέω, ή το έκανε στο παρελθόν, το λέω, παράδειγμα. Απλά το λέω, γιατί ο κύριος Στουρνάρας, για παράδειγμα, ακόμα και λίγο πριν να βγούμε από τα μνημόνια, ξαναμίλησε για επιστολιπτική γραμμή. Διότι ήταν ο εμπνευστής, αν θέλετε, αυτός ο οποίος ήταν και ο θειασότης της επιστολιπτικής γραμμής, μαζί με τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Σαμαρά και όλους τους υπόλοιπους που τότε, επί success story, μας θέλανε να μας πείσουν ότι βγαίναμε από τα μνημόνια, αλλά παρόλα αυτά θέλανε να πάρουν ένα τρίτο συγκεκριμένο μνημόνιο μέσω της επιστολιπτικής γραμμής. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε μια αναστάτωση, αν θέλετε, και στις σχέσεις μας με τους θεσμούς δημιούργησε μια αναστάτωση συνολικά. Σύμφωνοι, αλλά ο Κεντρικός Τραπεζίτης της χώρας δεν δικαιούται να έχει άποψη. Μπορεί να έχει άποψη, αλλά αυτό που πρέπει να κάνει είναι να εκφράζει την πραγματικότητα σε σχέση με την οικονομία της χώρας. Και εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω ότι η οικονομία της χώρας έδειχνε ότι χρειαζόμαστε επιστολιπτική γραμμή, διότι η χώρα είχε όλες τις δυνατότητες να βγει από τα μνημόνια. Επομένως, θα έλεγα ότι ήταν ατυχής τουλάχιστον η δηλώση του εκείνη την περίοδο. Για να μην θυμηθούμε άλλες περιπτώσεις. Επομένως, και τώρα που προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για τα κόκκινα δάνεια, θα πρέπει ο καθένας να παίξει το θεσμικό του ρόλο και να περιοριστεί σε αυτόν.
Τώρα, και για να κλείσουμε και με την αρμοδιότητά σας, δουλεύει το μεταφορικό ισοδύναμο? Τι σας λένε από τα νησιά? Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δουλεύει αρκετά το μεταφορικό ισοδύναμο. Πάνω από 100.000 εισιτήρια έχουν ήδη πληρωθεί. Mm-hmm. Ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο που μπήκανε πλέον όλα τα νησιά, έχουμε μεγάλη συμμετοχή στην έκδοση, συνένταξη των πολιτών στα νησιά. Και πολύ σύντομα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Ήδη περιμένουμε την έκδοση της κοινή υπουργική απόφαση για να ξεκινήσει και η εφαρμογή της επιδότησης του καυσίμου στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά. Άρα πιστεύω ότι μια σπίδα προστασίας των νησιωτών μπαίνει και μέσα από αυτό το θεσμό και θα έχουμε και άλλες επεκτάσεις αυτού του μέτρου. Όταν λέτε και άλλες επεκτάσεις... Συζητάμε τώρα, όπως ξέρετε, για να ενταχθούν οι επιχειρήσεις της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά πιθανόν και πολύ σύντομα να ανακοινώσουμε, μόλις πριν από λίγο είχα και ένα μήνυμα, να ανακοινώσουμε και την ένταξη και των αεροπορικών εισιτηρίων από τα νησιά προς την κεντρική Ελλάδα. Μας κρατούσατε την είδηση για το τέλος, κύριε Σαντορινιέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν εδώ για τη συζήτηση που κάναμε. Καλώς σας βράδυ. Πολύ.